Μετά την εξόρμησή μας στο Καλογέρικο, βλέποντας έστω και για λίγο το μονοπάτι από στάγυρα στα αρχαία στάγυρα, είπαμε να ρίξουμε μια ματιά και στις άλλες αριστοτελικές περιπατητικές διαδρομές στη Χαλκιδική. Έτσι ξεκινήσαμε τον προαθωνικό περίπατο, όπως γράφουν οι διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο, που βρίσκεται στα σύνορα του Αγίου Όρους. Φορέσαμε τα αρεβατικά παπούτσια, πήραμε ξηρούς καρπούς, καφεδάκια, τις κάμερες και πολλή όρεξη για περπάτημα. Ψάχαμε να βρούμε όμως το μονοπάτι και μονοπάτι δεν βρίσκαμε. Οι πινακίδες της διαδρομής, αν ξεκινήσεις από την παραλία προς Ουρανούπολη, είναι όλες ανάποδα. Από ό,τι καταλάβαμε, μονοπάτι δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας χωματόδρομος, γιατί εκεί βλέπαμε τις πινακιδούλες. Αν κάνω λάθος πάλι, διόρθωσέ με και ενημέρωσέ μας πού υπάρχει αυτό το μονοπάτι. Καταλήξαμε ότι είναι πιο πολύ ποδηλατική διαδρομή παρά περιπατητική. Όχι ότι δεν γίνεται και με τα πόδια, αλλά δεν έχει και πολύ ομορφιά να περπατάς σε χωματόδρομο. Άλλο περιπατητικό μονοπάτι και άλλο επαρχιακός χωματόδρομος. Έτσι αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τη διαδρομή με τα μάξι. Εδώ είναι ακριβώς τα σύνορα τώρα του Αγίου Όρους και η διαδρομή σήμας είναι για τα μπάζα, να πούμε. Ήρθαμε μέχρι εδώ και δεν μπορούμε να είδαμε κάτι βελάκια, κάτι τέτοια, αλλά δεν υπάρχει πολύ καλή σήμανση για το μονοπάτι. Για να δούμε λίγο πάλι, θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Παρ' όλα αυτά βλέπετε εδώ πέρα το τείχος, όπου ξεκινάει το Άγιο Όρος. Μάλλον δεν είναι για πιωμά. Υπάρχουν ταμπέλες, υπάρχει κάτι. Του χωράει βγάζει, τι ταμπέλα. Έχει και έναν ελαιόνα. Ζενά, τίποτα, καμία σήμαση δεν έχω. Από εδώ. Ψυχεδέλεια. Ένα σκύλος εδώ, τα καμένα, τα καούν, μια γελάδα, ένα πρόβατο, μιλάμε ταινία του Αγγελόπουλου.
Την επόμενη φορά θα έρθουμε με τη μηχανή που σκεφτήκαμε. Και όπως τελικά και να αποφασίσεις να κάνεις αυτή τη διαδρομή, θα σε ανταμείψεις με την αγριάδα και στην άμα ομορφιά που προσφέρει. Απεριόριστη θέα, μπόλικη κακοτράχαλη δρόμη να χαθείς, γεμίσαμε από εικόνες και νιώσαμε έστω και λίγο, χωρίς να μπούμε μες στο όρος, τη γαλήνη και την πνευματικότητα που τόσους αιώνες εκπέμπει αυτή η γωνιά του πλανήτη.